Βρισκόμαστε στο Flea Theater για να κάνουμε το backstage της παράστασης «Βιομαγεία». Μια υπέροχη παράσταση. Σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου. Πρωταγωνιστού Ανδρέας Κουτσόφτας, Μάριαν Κυπριανού. Κίνηση Ήδη Χατζηβασιλείου. Σχεδιασμός φωτισμού Καρολίνα Σπύρου. Μουσική Σταύρος Μακρύς, Ανδρέας Μιχαλόπουλος. Και σκηνικά κοστούμια Ρέα Ολυμπίου. Πάμε λοιπόν να τα μάθουμε όλα. Έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου την Ελένη Αναστασίου, μια υπέροχη σκηνοθέτηδα και έναν υπέροχο άνθρωπο, γλυκύτατο και πανέμορφο. Ελένη μου, γεια σου. Γεια σου, γεια σου. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Και εγώ ευχαριστώ που μας άνοιξες τις πόρτες να τρυπώσουμε backstage στην παράσταση σας, Βιομαγεία. Χαρά μας, χαρά μας. Μέχρι στιγμής έχω ακούσει τόσα πολλά πράγματα, είμαι κάτι ενθουσιασμένη και ανυπομονώ να μάθω και από εσένα. Ό,τι θέλεις. Θέλω πρώτα, Ελένη μου, να μου πεις γιατί αυτό το έργο, τι σε έκανε να καταλήξεις στο ότι θέλω αυτή την παράσταση να την ανεβάσω. Κοίτα, μάλλον γιατί ψάχνουμε πάντα τη μαγεία της ζωής. Νομίζω είναι μια μόνιμη συνθήκη. Ναι. Ωστόσο, πέρσι το καλοκαίρι που ψάχναμε ενέργα με τη Μάρια, ξέρεις, ψάχναμε διάφορα, διάβαζα, κάτι με συγκινούσε, κάτι πάντα μου έλειπε. Πρότεινε μου το συγκεκριμένο το έργο ο αγαπημένος φίλος ο Χάρης ο Χαραλάμπους, που το είχε δει στην Αθήνα. Μου είπε, διάβασε το έργο, κάτι μπορεί να σου κάνει. Διαβάζοντας το όντως, στην αρχή παραξενεύτηκα που είναι μια συνθήκη που επαναλαμβάνεται, η ίδια σκηνή ξανά και ξανά. Όμως είδα ότι μέσα από τούτη την επαναληψικότητα κάτι με εντρίκαρε. Δηλαδή υπήρχε κάτι πολλά πραγματικό στη σχέση αυτών των δύο ανθρώπων που αγνοούν τη συνθήκη την συγκεκριμένη. Όμως ξέρεις, κάτι λείπει. Και ήθελα να φωτίσω αυτόν που κάτι λείπει. Θέλω τώρα να μου πεις γιατί τους συγκεκριμένους συντελεστές. Αρχικά να πω ότι έχω τους καλύτερους συντελεστές του κόσμου. Τι ωραία που το είπε. Κοίτα, να το πω ξανά στους ίδιους είπα τους, ότι μια εβδομάδα πριν βγούμε πρεμιέρα, νιώθω ότι πάνε όλα πάρα πολλά καλά. Λέω, ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να γίνει λάθος, κάτι πρέπει να... Ήταν όλοι πάρα πολλά θετικοί, δοτικοί. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ αισιόδοξος που, ξέρεις, έχω ανάγκη να έχω δίπλα μου τέτοιους ανθρώπους και ευτύχησα να είναι όλοι τέτοιοι. Με τον Ανδρέα συνεργαζόμαστε, εντάξει, τα τελευταία 3 χρόνια και με την ομάδα που έχουμε που πάμε στα σχολεία, με το θέατρο Βαλίτσα Ιντραπόρτας. Οπότε είχαμε τη σχέση, ήξερα, ρε παιδί μου, ότι ένας καταπληκτικός ηθοποιός, ένας καταπληκτικός συνεργάτης. Ναι. Οπότε ξεκινούσαμε από μια καλή βάση. Με τη Μάριαν πρώτη φορά συνεργαζόμαστε. Ωστόσο, έκαναμε και μαζί μια ταινία μικρού μήκους για παιδιά που εγγράψαμε μαζί. Οπότε είχαμε συνεργαστεί σε έναν άλλον πλαίσιο. Ναι. Οπότε... Και ξέρεις ότι αυτή η συνταγή θα πετύχει. Γι' αυτό. Ναι, ναι. Πέτυχε νομίζω ακόμα περισσότερα γιατί όλοι οι συντελεστές έδεσαν πάρα πολλά. Δηλαδή, ο καθένας με το λιθαράκι του. Έρχεται για να κάνει ακόμα πιο πετυχημένη, νομίζω, τη συνταγή. Θα πρόσθετες ρόλο σε αυτή, έτσι όπως είναι το έργο, εσύ ως Ελένη, θα πρόσθετες ρόλο. Extra. Αν μπορούσες να το αλλάξεις, είχες το δικαίωμα να το αλλάξεις, θα έβαζες έξτρα ρόλο. Νομίζω πως δεν θα έβαζα, γιατί είχαμε τη δυνατότητα, γιατί σκέψου ότι η Μάριαν κάνει δύο ρόλους. Είναι μια ηθοποιός που κάνει δύο ρόλους. Θα μπορούσε αυτός ο ρόλος να δοθεί και σε έναν άλλον ηθοποιό. Νιώθω ότι η επιλογή να είναι μόνο δύο ηθοποιοί, και η Μάριαν να κάνει και το ρόλο της βιομάγισσας, αλλά και της κοπέλας στο θέατρο, ενισχύει ακόμα περισσότερο τη δραματουργία, γιατί σκέφτομαι ότι αυτή η κοπέλα ουσιαστικά είναι η μάγισσα που γεννά την ιστορία, ή η κοπέλα γεννά τη βιομάγισσα. Και μήπως όλα αυτά είναι στο μυαλό μας. Δηλαδή, εμένα νεκούμπωσε μου πάρα πολλά το ότι μπορεί να είναι και το ίδιο άτομο. Δηλαδή, βρισκόμαστε εμείς στο θέατρο, δεν μου διασημασία, αν θέλω με κάποιον τρόπο να σε ξεκουνήσω. Γεννώ σου έναν ολόκληρο σύμπαν μέσα στο μυαλό σου. Για μένα νεκούμπωσε πάρα πολλά το. Μάριαν, θέλω να μου μιλήσεις για αυτήν τη βιομάγισσα, την περίφημη. Έχω ακούσει τόσα πολλά που ανυπομονώ να ακούσω από το στόμα σου για αυτόν τον ρόλο. Πώς εσύ το βιώνεις, πώς εσύ τον προσέγγισες, τον δούλεψες, τον αγάπησες. Καταρχάς, ο ρόλος της βιομάγισσας για μένα ήταν κάτι πολλά κόντρα, η αλήθεια είναι.
Ήταν έναν υπέροχο ταξίδι και μια υπέροχη πορεία στο να συναντήσω τούτο το πλάσμα το οποίο έμπατα στη γη, αλλά λέει τόσες πολλές αλήθειες για την ίδια τη ζωή. Ήταν καταρχάς πανέμορφα. Λοιπόν, η βιομάγισσα λοιπόν είναι ένα πλάσμα το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις το νόημα στη ζωή σου και να σε κάνει ευτυχισμένο, χωρίς όμως να το κάνει η ίδια από μόνη της. Δηλαδή, χρειάζεται τη βοήθεια σου, χρειάζεται να το θέλεις εσύ, χρειάζεται να τη βοηθήσεις και εσύ, δηλαδή είναι μια σχέση παρεδώσε. Η βιομάγισσα λοιπόν έρχεται ουσιαστικά να βοηθήσει τον Γιάν, που είναι ο κεντρικός ήρωας της ιστορίας, και να του πει ότι υπήρξε μια σκηνή, ας πούμε, που τη ζωή σου, που εσύ δεν της έδωσες σημασία, αλλά πάμε να δούμε πώς μπορεί τούτη η στιγμή, η οποία φαίνεται ασήμαντη, να γίνει σημαντική και να δώσει κάποιο νόημα. Οπότε ξεκινά μια φαινομενικά ασήμαντη στιγμή στη ζωή του Γιάν σε ένα θέατρο μαζί με μια κοπέλα. Και μετά βάλει του κάποιες συνθήκες. Και λέει του: πάμε να το δούμε έτσι, πάμε να το δούμε αλλιώς. Τι σκέφτεται η κοπέλα όταν συνέβηκαν τα πράγματα, αν το κάνεις πολλά γλίωρα ή αν το κάνεις πολλά αργά, το τι άλλο φγαίνει, ας πούμε. Σαν παιχνίδι, ναι. Σαν παιχνίδι, ναι. Είναι τα εργαλεία ουσιαστικά του θεάτρου. Είναι συνθήκες. Ναι, σωστά. Ναι. Και παρατηρεί ουσιαστικά ο θεατής και ο Γιάν μέσα στην ιστορία ότι αν μια τάκα διατυπωθεί αλλιώς, αλλάζει ουσιαστικά όλον το νόημα. Οπότε, που κάποια φάση και μετά, ο Γιάν όντως αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι τούτη η σκηνή είχε πολύ παραπάνω νόημα, έτσι όπως την δούλεψε με τη βιομάγισσα, ας πούμε, από την πρώτη, ας πούμε, φορά που γνώρισε την κοπέλα. Και ξαφνικά βρίσκεται να ενδιαφέρεται για τούτη την κοπέλα, που στην αρχή δεν της έδωκε καν σημασία, και ανταλλάξαν, ξέρω, 2-3 κουβέντες. Οπότε έχει τούτον το μαγικό η βιομάγισσα, το να πιάνει μια σκηνή και να την κάνει κάτι. Βοήθησε δηλαδή η βιομάγισσα το Γιάν στο τέλος της ημέρας. Στο τέλος της ημέρας κάνει ό,τι μπορεί η βιομάγισσα, αλλά που κάποια φάση και μετά υπάρχει και μια τάκα που λέει η βιομάγισσα ότι μετά τις 10 που τελειώνει η βιομαγεία, η ζωή συνεχίζεται όπως πάντα. Και είναι στο δικό σου χέρι, αυτό. Είναι ουσιαστικά στο δικό σου χέρι για το πώς θα συνεχίσεις εσύ τη ζωή σου. Λοιπόν, έχει ουσιαστικά η βιομάγισσα με τον Γιάν μια μισή ώρα μαζί, σαν ας πούμε session. Αλλά μετά λέει του, εγώ έκαμα ό,τι είχα να κάνω, που τσαμέ και τζι είναι στο δικό σου χέρι ουσιαστικά να δεις πώς μπορείς όντως τις ασήμαντες στιγμές που μόνος σου να τις κάνεις σημαντικές. Και να μην χρειάζεσαι τη βοήθεια μιας ανώτερης δύναμης, ας πούμε, ή κάποιου άλλου ανθρώπου, για να μπορείς να φτάνεις σε ένα σημείο που να είσαι ευτυχισμένος και να περνάς καλά. Τι έργο έγραψε αυτή η γυναίκα μου. Πώς τη λένε, είπαμε. Μαριάννα Καλμπάρη. Τι έργο έγραψε, ναι, απίστευτο. Ναι. Ανυπομονώ πώς και πώς να σας δω. Θα ήθελα να μου πεις για το ρόλο σου λίγα λόγια. Ο ρόλος μου. Ναι, τι κάνει ο Ανδρέας σε αυτήν την παράσταση, ποιος είναι ο ρόλος του. Ο ρόλος μου είναι ο ρόλος του Γιάν. Ο Γιάν περνά μια φάση της ζωής του, πιο σκοτεινή, πιο περίεργη λόγω κάποιων συνθήκων που βιώνει. Και χρειάζεται βοήθεια, οπότε πάει, βρίσκεται σε αυτό το μέρος για να ζητήσει βοήθεια. Το μαγικό είναι ότι ανακαλύπτει ότι είναι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του. Δηλαδή γίνεται αυτό το παιχνίδι, βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Το θεατρικό χώρο, στην προκειμένη περίπτωση, που εξετάζει μια πάρα πολλά πλην καθημερινή σκηνή διάρκειας 2 λεπτών. Με τη βοήθεια της βιομάγισσας, που θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε η βιομάγισσα που εμάς και οποιοδήποτε ο Γιάν, να του λέει δες το διαφορετικά. Δες το από τούν την οπτική γωνία. Εάν έλεγες δυνατά τη σκέψη σου, τι θα ήταν τότε η σκέψη. Ξεκινάς να επανεξετάζεις τούτον το ασήμαντον δίλεπτον event που γίνεται σε έναν καθημερινό πλαίσιο και ανακαλύπτεις ότι εάν το σκέφτομουν
τούν το πράγμα. Και είναι την ώρα, ή αν έλεγα τούτα τα λόγια, ίσως να είσαι μια διαφορετική εξέλιξη τούτη η κατάσταση που έζησα, τούτον το event. Και το πανέμορφο είναι ότι εάν το αφήσεις σαν θεατής ή σαν μέρος τούτης του πειράματος, ας το θέσουμε πείρα, ας το πούμε πείραμα, γιατί η παράσταση είναι ένα πείραμα πάνω στις, ένα παιχνίδι πάνω στις τεχνικές του θεάτρου. Mm-hmm. Πώς μπορείς εσύ να αλλάξεις και να εκτιμήσεις τα ασήμαντα? Πώς εσύ ο ίδιος μπορείς να γίνεις καλύτερος σαν άνθρωπος? Θέλεις να γίνεις καλύτερος σαν άνθρωπος? Είναι στο χέρι σου να το κάνεις. Είναι τόσο απλό. Mm-hmm. Δηλαδή τα απλά όντως είναι τα πιο όμορφα που μπορούν να μας συμβούν. Φτάνει εμείς να θέλουμε να τα δούμε όμορφα. Αν δεν θέλουμε εμείς ήδη να τα δούμε όμορφα, τότε να τα θεωρούμε πάντα μαύρα και σκούρα και αδιέξοδα. Και νομίζω ότι εν τούτον το υπέροχο με τη συγκεκριμένη παράσταση είναι ότι εάν θέλεις να έχεις μια μετατόπιση είτε στις ανθρώπινες σου σχέσεις, είτε σαν άνθρωπος εσύ ο ίδιος, σε οποιοδήποτε άξονα της ζωής σου, εάν αφαιθείς και εάν ξεκινήσεις να τα βλέπεις πιο σφαιρικά ή που διαφορετικές οπτικές γωνιές, θα την έχεις την μετατόπιση. Τι ωραία που είπε τόσο ωραία. Ξέρω εδώ τώρα την παράσταση, τώρα πραγματικά. Μου είπες ότι τη μουσική επιμέλεια την κάνετε με το Σταύρο Μακρύ. Και εγώ τώρα θα ήθελα να μάθω τι είναι αυτό που σας έδωσε την έμπνευση για να καταλήξετε σε αυτή τη μουσική, στις μουσικές, τα μουσικά κομμάτια που έχετε επιλέξει. Ποια στοιχεία του έργου ή ποια χαρακτηριστικά από τους ρόλους σας έδωσαν την έμπνευση? Εντάξει, φυσικά είχαμε διαβάσει από την αρχή το κείμενο. Η σκηνοθέτης μας, η Ελένη Αναστασίου, είχε μια εικόνα για το πώς θα ήθελε να είναι το γενικό μουσικό κλίμα της παράστασης, οπότε μας έδωσαν αρκετές κατευθυντήριες γραμμές και νομίζω μπήκαμε κατευθείαν στο, βλέποντας και κάποιες αρχικές πρόβες και λίγο από μόνο στο τίτλος, πιστεύω, βιομαγεία σου δίνει μια ανόηθηση και ιδέες, οπότε νομίζω βγήκε έτσι αβίαστα, τουλάχιστον αναφέρομαι στο ηχοτοπίον της βιομάγισσας που πρωταγωνιστεί στην παράσταση. Είναι έτσι ένα σύμπαν ηχητικό, το οποίο ακούμε όποτε μεταφερόμαστε στο όνειρο, στο μαγικό κόσμο της βιομάγισσας. Ναι. Και πιστεύω και αντίθετα ότι και εμείς εμπνευστήκαμε από αυτό που είδαμε από τη Μάρια που κάνει την βιομάγισσα, αλλά και η μουσική νομίζω λειτουργήσε και για αυτήν τη βοήθησε τέλος πάντων να εξελίξει το ρόλο. Ναι, ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Πώς είναι οι πρόβες, δύο άτομα επί σκηνής? Πώς είναι οι πρόβες, δύο άτομα? Ναι. Περνάει κοίτα, η ώρα, αλήθεια, okay. Η αλήθεια είναι ότι η πρόβα είναι πρόβα. Ναι. Είτε 10 άτομα, είτε 2 άτομα. Η διαφορά τώρα είναι ότι οφείλεις να χτίσεις και μια πιο προσωπική σχέση με τον συμπαίκτη σου, γιατί είσαι εσύ και ο εκείνος πάνω στη σκηνή, οπότε πρέπει να σώσεις ή να σωθείς ή σε περίπτωση που χρειαστεί, παίζει ακριβώς. Πολλά διασκεδαστική η όλη διαδικασία. Την Ελένη δουλεύω τώρα 4 χρόνια. Ναι, έχουμε ταξιδέψει σχεδόν σε όλα τα σχολεία της Κύπρου με το εφηβικό, με τη Μάρια, είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που ευρέθηκε στον δρόμο μου και η Μάρια. Οπότε έδεσαι το γλυκό. Έδεσαι φανταστικά το γλυκό. Τι ωραία. Ναι. Επίσης έχω μάθει από την Ελένη ότι θα βρίσκεσαι επί σκηνής. Ναι, βρίσκομαι επί σκηνής στο έργο. Είναι ένας συνδυασμός. Στο δεύτερο μέρος της παράστασης υπάρχει και live μουσική. Είμαι μέρος του ονείρου, ας πούμε, του μαγικού και ένα πολύ μικρό ρολάκι, το οποίο... Γι' αυτό θέλω να μάθω, γι' αυτό είναι το ρολάκι. Το οποίο είναι σαν ο μπάτλερ, να πω, της μάγισσας. Ο βοηθός. Έχει και μπάτλερ. Και είναι και μουσικός.
και μουσικός ναι, και μπάνι. Ναι, παίζει και πιάνο. Νο. Ωραία. Και ο συγκεκριμένος ρόλος. Πώς ζεις όλο αυτό με τις πρόβες με τα παιδιά? Είναι πάρα πολύ ωραίο. Από τις πρόβες και τις παραστάσεις που τάξη, τώρα έχουμε σχεδόν καθημερινά με κάποια ρεπό. Mm-hmm. Πραγματικά το απολαμβάνω. Το απολαμβάνουμε όλοι νομίζω. Για πολλούς λόγους. Είναι όλοι πάρα πολύ ταλαντούχοι, μια πάρα πολύ ωραία ομάδα. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερο το έργο και ο τρόπος που έχει στηθεί. Και πιστεύω ότι όλα τα στοιχεία, και τα μουσικά και τα ηχητικά και οι ηθοποιοί και τα σκηνικά έχουν σμίξει πάρα πολύ ωραία. Και μας έτσι μεταφέρουν από την πραγματικότητα στο όνειρο, από το όνειρο στην πραγματικότητα και μας αφήνουν έτσι μια γεύση, θα σας πω, αν θέλετε να έρθετε να το δείτε. Αστερόσκονη, εγώ αυτό θα έλεγα. Γεύση αστερόσκονη, έτσι όπως μου το περιγράφεις. Αυτός ουσιαστικά είναι ο στόχος της παράστασης, ακριβώς επειδή περνούμε τούτη την περίοδο μετά την καραντίνα, μετά τον COVID κτλ. Κτλ. Mm. Που χάνεται, ουσιαστικά έχει χαθεί η επικοινωνία, διαζώσεις και πιο πολλά σε ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικές συσκευές κτλ. Κτλ. Mm. Το πώς ξαφνικά θα μπορέσουμε να βρούμε την επικοινωνία μεταξύ μας και να γεφυρώσουμε, ας πούμε, το χάσμα των δύο χρόνων. Mm-hmm. Οπότε, γι' αυτό το βρίσκω εγώ τόσο επίκαιρο θέμα και διαχρονικό στην τελική. Mm-hmm. Γιατί εν το θέμα που μας καίει την περίοδο, η επικοινωνία που ουσιαστικά χάθηκε και η επαφή και το να δίνεις σημασία να δώσεις τα μικρά και να εκτιμάς κάποια πράγματα που τα είσαι, ας πούμε, δεδομένα. Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Ας βρούμε λοιπόν την επικοινωνία μας, ας έχουμε ξανά επαφή μακριά πια αυτά τα COVID, καραντίνες κτλ. Ας επιστρέψουμε στην ανθρωπότητα όπως ήταν πριν, με αγάπη και περισσότερη αγάπη, γιατί είδαμε τι πάθαμε, με πολύ αγάπη, χαρά, αγκαλιές και θέατρο.